Κάθε χρόνο αυτές τις μέρες οι ακόλουθοι της ελληνικής εθνικής θρησκείας συγκεντρώνονται εδώ, στο τρόπεδο του Μαραθώνα, προκειμένου να αποδώσουν τιμή σε αυτούς που πολέμησαν τότε. Σήμερα γιορτάζουμε την φθινοπορεινή ησημερία, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής του φθινοπόρου, την κυριαρχία του Θεού Ηφαίστου και κατά την αρχαιότητα την τέλεση των Ελευσίνιων μυστηρίων. Στη θεολογία των ησημεριών, ο άνθρωπος συσσαγωγικά εξισώνει τη λογικότητα με το συναίσθημα και είναι ικανός πλέον να κάνει ένα βήμα προς την ψυχική του εξέλιξη, δηλαδή τη βελτίωση της εσωτερικής του ποιότητας, προς ομοίωση Θεών. Ιερόφυτο Απόλλωνο, άλλα τη δεκαιίδα τη, εσκαθαρκών και καθιέρωση. Εκάς ως της ανώσιμε, ευσέβιαν Θεής, τιμήν κύρωση, αλληλεγγύη νομής, και απέτθεια κλεβαστές ή μνηστές, καταδότεστε και ποιότη. Ομνίαμε! Και μόλιτε ημίν, από πυρός, από φθονός, αφίδατος, από αέρος και από ολύμπου. Διάβλανε ο γότος, υπανίσταται χρόνος και τόπος καταλύεται. Ευθυμείτε. Όπως θα δείτε, ανάβουμε την επιβόμια πυρά. Η επιβόμια πυρά συμβολίζει την πυρά η οποία έκαιγε για κατάπαυστα στο Πριτανείο της πόλης, η οποία βέβαια σήμερα δεν είναι δυνατόν γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έχουμε άσβεστη πυρά. Και έτσι την ανάβουμε εκ βάθους καρδίας. Ημετέρου έθνου, εσποδωμένου, ερυπωμένου και του λοφέντος και του τελευταίου ελληνικού ιερού πυρός προπολούς βεστέντος. Υπόσχεση εθνεγέρσεως δίδοντες. Θεής και προγόνης, εστίαν Θεάν επικαλούμενοι, άπτομεν εσπυρός καρδίας το επιβόμιον φως. Συ γλαυκόπης Θεά, συ έδειξας τέχνας, συ έδειξας ειρήνη σωδή. Ανάβουμε λοιπόν την επιβόμια πυρά για να ξεκινήσει όλη η τελετή. Από εκεί και πέρα η προσφορά είναι σε πολύτιμα υγρά όπως είναι το κρασί, το μέλι γάλα, ακόμα και το νερό ή για τη Δήμητρα έχουμε κριθάρι με μέλι. Για τον κάθε Θεό δηλαδή υπάρχει κάποιο τυπικό, ας το πούμε έτσι. Τους ανάβουμε τα λιβάνια, προσφέρουμε φρούτα, καρπούς, λουλούδια, ό,τι προέρχεται από την υγεία, ό,τι είναι φυσικό. Αυτό είναι μια προσφορά που κάνουν οι άνθρωποι για να ευχαριστήσουν και να τιμήσουν το Θείο. Θεός δεν έχει ανάγκη από προσφορές, ούτε από δώρα, ούτε από τίποτα. Απλά είναι μια δική μας ευχαρίστηση να μπορέσουμε να τους πούμε ότι ένα ευχαριστώ για όλο αυτό το σύμπαν, όλο αυτό που μας έχετε δώσει, όλα για την ίδια τη ζωή που μας χαρίζετε. Και είναι και στο δικό μας το χέρι, να το πούμε έτσι, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και να κρατήσουμε αυτό το σύμπαν όσο γίνεται πιο όμορφο, πιο αρμονικό, και να είναι κοντά στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά στη φύση. Θέλουμε πράγματι και ποιήσον τα θεοφιλή της ευχής ημών, δίδου διμήν, πάντα τα σε αυτού. Αγγή, πολύποθε, ουθυνοτάτη, λαόμορφε, ιδιώσα, μάχερα, πάντυρα, δέστροφιμήμων. Τι είναι αυτό ακριβώς που πρεσβεύετε λοιπόν? Αυτό που πρεσβεύουμε εμείς είναι ότι καταρχήν μιλάμε για επανελλήνιση. Ότι εδώ πέρα ο σημερινός καταπονομήν υπηκότητας Έλληνας έχει αποκοπεί από τις προγονικές του αξίες και για να επανασυνδεθεί χρειάζεται μια θρησκευτική αντιμετώπιση του παρελθόντος. Αυτό δηλαδή που κάνουμε εμείς σήμερα δεν είναι μια νεοφανή θρησκεία, ερχόμαστε από πάρα πολύ παλιά. Διατηρήσαμε την παρουσία μας όλο αυτόν τον καιρό, όπου υποχρεωτικά λόγω κυνηγητού αναγκαστήκαμε να κρυφτούμε από τους διώκτες μας και τώρα στα τελευταία χρόνια που η δημοκρατία αποκαταστάθηκε στην πατρίδα μας μπορέσαμε και εμείς να εμφανιστούμε και να πούμε είμαστε εδώ και διεκδικούμε την επανένωση με το αρχαίο παρελθόν, όχι μέσα από kitsch αναπαραστάσεις αλλά μέσα από μια ζωντανή θρησκεία η οποία
θα καταφέρει να συνδέσει τους θεούς με τον άνθρωπο όπως γίνονταν στην αρχαιότητα. Να φτιάξουμε δηλαδή μια κοσμόπολη όπου ο άνθρωπος θα συζεί με τους θεούς του. Με τους θεούς του έθνους του, έτσι, γιατί το κάθε έθνος έχει δικούς του θεούς που το εμψυχώνουν και του δίνουν νοήματα. Δεν είναι η σημερινή θρησκεία του έθνους των Ελλήνων, αυτή έχει επιβληθεί με τους τρόπους που έχει επιβληθεί, που όσοι διαβάζουν τους γνωρίζουν και είναι και αποτρόπαιοι οι περισσότεροι. Εμείς μιλάμε για κάτι άλλο. Κάποιος βέβαια θα σας απαντήσει ότι ο χριστιανισμός είναι η συνέχεια του αρχαιοελληνικού πνεύματος, αλλά επειδή αναφέρεστε σε θρησκεία, έχει λοιπόν δόγμα, έχει τυπολατρεία. Μπορείτε να μας περιγράψετε τις βασικές αρχές του δόγματος τους που εσείς πρεσβεύετε? Δεν έχει ούτε δόγμα ούτε τυπολατρεία. Αυτά τα δύο ανήκουν στις λεγόμενες μονοθεϊστικές θρησκείες. Οι φυσικές θρησκείες έχουν θρησκευτικά νομιζόμενα και έχουν και μία σειρά πράξεων που καθορίζονται, δεν καθορίζονται από κάποια θέωθεν εντολή. Καθορίζονται μεταξύ της θρησκευτικής κοινότητας του πώς θα επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τους θεούς. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυπολατρεία, ότι αν δεν γίνει έτσι θα θυμώσει ο Θεός ή θα παρεξηγηθεί. Δεν ισχύουν αυτά σε εμάς. Υπάρχει η έννοια του μοιάσματος, ότι αυτός που έρχεται εδώ πέρα δεν μπορεί να κουβαλάει μαζί του αρνητισμό. Πρέπει να στέκεται με ευσέβεια απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνει και συμμετέχει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν εξετάζουμε τους ανθρώπους αν έχουν κάνει αμαρτίες ή οτιδήποτε άλλο για να πάρουν συγχώρεση. Εμείς θέλουμε να ζουν κατά ρετίν. Αυτό είναι το δικό μας προτινόμενο. Αμαρτίες τώρα όπως τις ορίζουν οι άλλες θρησκείες, για μας δεν υπάρχουν. Υπάρχει το καταφύσει ζήν και να μην παράγεις ύβρι στη ζωή σου όταν βρίσκεσαι σε αυτό εδώ πέρα, όσο βρίσκεσαι το εδώ και το τώρα. Αυτό είναι το δικό μας προτινόμενο και φυσικά να ζεις κατά ρετίν, έτσι. Συνέχον φύσεως εν σώμασιν υπετέρηση. Γέννητο! Γέννητο! Και όπως αναφέρουν πολλοί ακόλουθοι της εθνικής θρησκείας, αυτή η ανάκληση στο αρχαίο πνεύμα ήταν αποδίηση από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Θείος Ικρατέ! Ελληνική εθνική θρησκεία το 2020. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έρθει στο μυαλό κάποιου που θέλει να γνωρίσει αυτή τη θρησκεία? Ναι. Πρώτα-πρώτα η ελληνική εθνική θρησκεία είναι μια θρησκεία φυσική. Δεν έχει ιδρυτεί μέσα στο χρόνο. Οι καταβολές της χάνονται στα βάθη της προϊστορίας και ανιχνεύονται τις ίδιες εποχές του σχηματισμού του ελληνικού έθνους. Είναι μια θρησκεία εθνική, αλλά δεν είναι κάτι παγιωμένο μέσα στο χρόνο και κυρίως αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε σήμερα δεν είναι μια φωτογραφική αναπαράσταση ενός παρελθόντος ή να μεταφέρουμε διάφορα πράγματα από μια άλλη εποχή στο σήμερα. Εμείς σήμερα εκφράζουμε την ελληνική εθνική θρησκεία του 21ου αιώνα κατά τη συμβατική χρονολόγηση, όπως μας έχει παραδοθεί από ανθρώπους που φρόντισαν να τη μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας, ακολουθώντας εν πολλής μια υπόγεια διαδρομή σε καιρούς σκοτεινούς, διωγμών κλπ. Η ελληνική εθνική θρησκεία σήμερα και σε όλες τις εποχές είναι μια θρησκεία, δηλαδή ένας τόπος αντίληψης του κόσμου, του εαυτού και της αναγνώρισης του ιερού, του θείου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που για μας ο κόσμος δεν θεωρείται δημιούργημα, είναι ιερός, έχει αναδυθεί αφεαυτού, είναι αιώνιος, αείδιος, δεν έχει αρχή και τέλος. Και εμείς θεωρούμε, πράγμα το οποίο βέβαια έχει προκύψει μέσα από την παρατήρηση, μέσα από πολλές γενιές και όλα αυτά έχουν φιλτραριστεί και έχουν παραδοθεί από γενιά σε γενιά με ένα νόμιμο τρόπο, ότι είναι θεμελιώδης η αναγνώριση του ιερού, του θείου των θεών, όπου πρόκειται για ταξιθετικές οντότητες, ενέργειες, δυνάμεις, οι οποίες έχουν αναδυθεί και αυτές μέσα από τον κόσμο, ανήκουν στον κόσμο και κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι υπεύθυνες για την συνοχή και την εφταξία. Είναι οι οντότητες, οι δυνάμεις και ενέργειες που έχουν θέσει τους νόμους της φύσης και που εγγυώνται ότι αυτοί οι νόμοι θα ισχύουν στο διηνεκές. Thank you.
Με δύο λόγια, εκείνο που κάνουμε εμείς σήμερα είναι να επαναφέρουμε με σύγχρονους όρους την αρχαία ματιά, δηλαδή τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τον κόσμο οι ελευθερόφρονες και φυσιολάτρες προγονοί μας. Εκτός λοιπόν από τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ασχολείστε ίσως και με την απόδοση ερμηνεών ή της αποκρυπτογράφησης της ελληνικής μυθολογίας. Αναφερθήκατε σε κάτι τέτοιο? Η μυθολογία θεωρείται μια ατελής γνώση, δηλαδή μια κωδικοποίηση γνώσεων που προέρχονται από εποχές κατά τις οποίες ο άνθρωπος δεν είχε πλήρη αντίληψη, θεωρείται δηλαδή, και θεοποιούσε. Λένε ότι δεν κατανοούσε τα φυσικά φαινόμενα και τα θεοποιούσε. Δεν ισχύει αυτό. Η μυθολογία είναι μια πολύ βαθιά γνώση και δεν είναι ιστορία, δηλαδή δεν περιγράφει ένα αιώνιο παρόν. Αυτά τα γεγονότα που αναφέρονται στη μυθολογία, στην πραγματικότητα δεν έχουν συμβεί ποτέ σαν γεγονότα, αλλά δεν έχουν υπάρξει ποτέ να συμβαίνουν. Είναι οι βασικές, οι αιώνιες αρχές του κόσμου. Και βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών μύθοι. Υπάρχουν οι μύθοι που οι φυσικοί που συνδέονται με μεταβολές του περιβάλλοντος, υπάρχουν μύθοι που αναφέρονται στους θεούς. Δεν είναι όλα το ίδιο. Και πρέπει να θυμηθούμε επίσης ότι για τους πρόγονούς μας ο μύθος σε καμία περίπτωση δεν είναι παράμυθος. Μύθος σε γενικές γραμμές είναι ο προφορικός λόγος. Σένοντας κανείς όλες αυτές τις ιστορίες, μεγαλώνοντας, μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει, ποια είναι η έννοια που βρίσκεται πίσω από αυτά, είτε πρόκειται για θεούς, είτε πρόκειται για φιλοσοφικές έννοιες, και να αποκτήσει μια καλύτερη άποψη για τον κόσμο, τι είναι ο κόσμος, πώς μεταβάλλεται, ποια είναι η δική μας η θέση και για ποιο λόγο οφείλουμε να ακολουθούμε τους ρυθμούς του. Αυτό είναι η μυθολογία, δεν είναι ένα παραμύθι δηλαδή. Γιώργο, σε 30 χρονών, από πότε συμμετέχεις στα ιεροπρακτικά αυτά τα δρόμενα? Από 17 χρονών. Ποια είναι λοιπόν η εντύπωση σε όλα αυτά τα χρόνια? Για εμένα προσωπικά, όπως το αντιλαμβάνομαι σαν Έλληνας, είναι η παράδοση του τόπου, ολόκληρη, έτσι, με το θρησκευτικό της κομμάτι μέσα, που είναι το βασικότερο θεωρώ για τους Έλληνες. Και ήταν κάτι που με έκανε να αισθάνομαι πιο υγιής στον τόπο μου, ολοκληρώνοντας το παζλ που έλειπε τόσο καιρό μέσα μου. Όλα αυτά που μαθαίνεις και αυτά στα οποία συμμετέχεις, πώς σε βοηθούν σαν άνθρωπο? Σε αλλάζουν σαν άνθρωπο. Δηλαδή, στην καθημερινότητά σου η Ελλάδα είναι ιδεολογία. Δεν είναι μόνο τα γάλματα ή μόνο η ναή. Είναι ένα είδος ανθρώπου που πρώτα απ' όλα σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τη φύση, σέβεται τους γύρω του, έφτιαξε τη δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο την έφτιαξε, για να είμαστε πιο κοντά στους θεούς πολιτικά. Σπένδωσε πατρόε. Σπένδωσε δίλιε. Εγερθείτε ο επιχώρηθοι εδυνάμεις, εν ημίν, ούκαι τη σκότος, ούκαι τη φόβος, ούκαι τη ανευλάβεια, ούκαι τη... Οπότε με αυτό που παρατηρούμε σήμερα και σε μία τα τελευταία λίγα χρόνια, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι τελικά το λάλλον είδωρ δεσήγησε για τελευταία φορά στα χρόνια του Ιουστινιανού? Ναι, προφανώς, πέραν το ότι πρόκειται για έναν πλαστογραφημένο υποτιθέμενο χρησμό, όχι, αυτό δεν συνέβη ποτέ, ούτε και πρόκειται ποτέ να συμβεί. Διότι για ένα περίεργο λόγο, τον οποίο δεν τον έχουμε κατανοήσει πλήρως, επειδή ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος θεωρείται αξεπέραστος γιατί μέχρι τώρα δεδομένα, είναι γέννημα θρέμα αυτού του συγκεκριμένου τόπου και μεταφέρει και αντανακλά αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του τόπου, ο οποίος αυτός τόπος είναι πολύ ιδιαίτερος. Για την ακρίβεια, είναι ο πλέον ιδανικός τόπος για τον άνθρωπο και σχεδόν κάθε μορφή ζωής σε όλη τη γη, ακόμα και στις δυσμενείς περιόδους των λεγόμενων παγετωδών περίοδων που κυριαρχούν στο μεγαλύτερο διάστημα της ανθρώπινης παρουσίας. Και εμείς θεωρούμε
θεωρούμε ότι Έλληνες με την έννοια της αντίληψης για τον κόσμο γεννάει ο τόπος. Σε μικρότερη βέβαια συχνότητα και πυκνότητα από ό,τι θα όφιλε και από ό,τι θα άρμοζε σε μια κοινωνία που αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει τα μέλη της, διότι είναι λίγο πολύ τυχαία τα περιστατικά, αλλά εφόσον υπάρχει φύση θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αθάνατη! Αθάνατη! Αθάνατη!